Ως μια αλόκοτη χρονιά τουλάχιστον κατά την έναρξή της που στην ουσία θυμίζει τα σκαμπανεβάσματα του καιρού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί νέα τουριστική περίοδος και για το Ρέθυμνο. Οι προσδοκίες ήταν μεγάλες τουλάχιστον από το Πάσχα και έπειτα, ενώ η πράξη δείχνει μια άλλη πραγματικότητα που ευτυχώς όμως δεν είναι μια αναστρέψιμη. Και εμείς υπερεκτιμήσαμε τις δυνάμεις μας με όλα αυτά τα οποία βλέπαμε το χειμώνα στις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και με τις πληροφορίες που είχαμε από τους συνεργάτες μας, tour operator, είχαμε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη. Περιμέναμε κάτι καλύτερο, το οποίο δεν ήρθε. Ξενοδόχοι και επαγγελματίες στο Ρέθυμνο αποδίδουν την περιορισμένη κίνηση του Μαΐου και στην αστάθεια του καιρού που επηρέασε σημαντικά τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που αυτή την περίοδο κυριαρχούν. Το last minute επηρεάζεται από τον καιρό. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο, διότι ο πελάτης κλείνει την τελευταία στιγμή και αν δει κακό καιρό θα προτιμήσει να πάει σε κάποιο άλλο destination που είναι καλύτερος. Όλος ο Μάιος ήταν ασταθής, με κακοκαιρία συνεχώς. Αυτό επηρέασε. Δεν είναι ο κόσμος που περιμέναμε. Μάλιστα ο Μάιος δεν ήταν καθόλου καλός. Ήταν ένας Μάιος που μπορώ να πω από 15 έως 25% ήταν κάτω συγκριτικά με τον περσινό Μάιο που ήταν πάρα πολύ καλός. Πιστεύω ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο καιρός. Ο βασικός όμως παράγοντας που θα επηρεάσει την πορεία του τουρισμού αυτή τη σεζόν είναι η οικονομική κρίση που μαστίζει όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έτσι, λίγο τα μειωμένα εισοδήματα και η ακρίβεια και λίγο η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού οδηγούν αναπόφευκτα σε περιορισμό των ταξιδιών. Αυτό αποτυπώθηκε και στις πληρότητες του Μαΐου στο Ρέθυμνο, που από το 80% που ανέμεναν οι ξενοδόχοι κοιμάνθηκαν γύρω στο 70%. Η ενεργειακή κρίση έχει ροκανίσει το οικογενειακό εισόδημα και των Ελλήνων αλλά και όλων των Ευρωπαίων, με αποτέλεσμα από την τσέπη του κάθε Ευρωπαίου να λείπεται αγοραστή δύναμη της τάξης του 20-25%. Αν λάβουμε και υπόψη μας ότι η αύξηση των πακέτων των τουριστικών είναι από 20% έως 40%, ναι, καταλαβαίνετε ότι η ψαλίδα ανοίγει 40-45%, κάτι που είναι δυσβάσταχτο. Σε νούμερα, ο Μάιος στο Ρέθυμνο έκλεισε σε διανυκτερεύσεις το συν 2,4% συγκριτικά με το Μάιο του 2022, ενώ στο συν κοιμάνθηκε και ο Απρίλιος, που πέρυσι ήταν σχεδόν ανύπαρκτος και πλέον η ομαλοποίηση αναμένεται γύρω στα τέλη Ιουνίου. Ελπίζουμε προς το τέλος Ιουνίου να αρχίσουν σιγά σιγά τα ξενοδοχεία να αποκτούν γνώριμες πληρότητες, γιατί υπήρξε ένα διάστημα τώρα από τον Μάιο, τέλος Μαΐου μέχρι και τώρα, που είδαμε ένα κράτημα στις κρατήσεις. 70%? Ναι, υπολογίζουμε κανένα 70% μεσοσταθμικά να κινηθεί ο Ιούνιος σε όλα τα ξενοδοχεία. Τα στοιχεία πάντως δείχνουν επιμήκυνση τη σεζόν έως και τα τέλη Νοεμβρίου, που αν επιτευχθεί και έχει και διάρκεια, τότε σταδιακά θα οδηγηθούμε στις παλιές τουριστικές περιόδους που είχαν 7 μήνη διάρκεια.